Θα κλείσουμε την εκπομπή με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Έλληνα γκουρού. Έχει έτσι χαρακτηριστεί, έτσι έχει χαρακτηριστεί των μετεωρητών. Μιλά αποκλειστικά στην Κρήτη σήμερα ένας επιστήμονας, ο κύριος Γιάννης Μπαζιώτης, ορυκτολόγος, πετρολόγος και επίκουρος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, καθώς βρεθήκατε πριν από 3 χρόνια στην Ανταρκτική, προκειμένου να αποκαλύψετε, να ανακαλύψετε κάποια καλά κρυμμένα μυστικά της δημιουργίας του σύμπαντος. Πράγματι, η συμμετοχή μου αυτή ήταν στην Ανταρκτική στο πλαίσιο μιας αποστολής, η οποία ξεκινήσε το 1976. Η αποστολή αυτή ονομάζεται ANSMET, από τις λέξεις Antarctic Search for Meteorites, και ήδη τα τελευταία 44 χρόνια, εκτός από το φετινό, λόγω του COVID δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η αποστολή, έχουν συλλεγεί πάνω από 24.000 μετεωρίτες. Εμείς λοιπόν πήγαμε στην Ανταρκτική με σκοπό με πρωτοβουλία αυτό, της NASA, σωστά κύριε καθηγητά. Από τα παγωμένα πεδία της Ανταρκτικής. Με πρωτοβουλία της NASA, και θέλω να σας ρωτήσω πώς η NASA σας επέλεξε κατά κάποιο τρόπο να την εκπροσωπήσετε. Κοιτάξτε, η αποστολή χρηματοδοτείται από την NASA. Ναι. Από εκεί πέρα όλο το πρόγραμμα έχει μια, θα λέγαμε, αυτά πολύ πολύπλοκα logistics, που σημαίνει ότι υλοποιείται μέσω από το Πανεπιστήμιο του Cleveland, το Case Western Reserve University. Γραφειοκρατικά υλοποιείται επίσης με την φοβερή βοήθεια από το Ίδρυμα Ερευνών της Αμερικής, το γνωστό NSF. Και η NASA, για το συγκεκριμένη αποστολή, την αποστολή ANSMET, είναι αυτή που πληρώνει, χρηματοδοτεί. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι μας επιλέξανε, είναι υπεύθυνοι της αποστολής, επιλέγουν μετά από μια, θα έλεγα, αρκετά δύσκολη διαδικασία, με την έννοια ότι θα πρέπει να στείλει κάποιος ένα γράμμα, απλό ταχυδρομείο, όχι email, απλά ένα γράμμα, και να περιμένει τη σειρά του. Εγώ περίμενα 5 χρόνια μέχρι τελικώς να γίνω δεκτός. Φανταστείτε ότι κάθε χρόνο οι άνθρωποι της αποστολής λαμβάνουν περίπου 200 αιτήσεις και μόλις 1 με 2 γίνονται δεκτές. Οπότε το να βρεθεί εκεί ακόμα και ένας Έλληνας είναι πάρα πολύ χαμηλή πιθανότητα. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε Έλληνας στην αποστολή αυτή και η τρίτη φορά που συμμετείχε Ευρωπαίος τα τελευταία 7 χρόνια. Κύριε καθηγητέ, ήταν δεδομένο ότι θα βλέπατε μετεωρίτες? Θα λέγαμε, είναι σχεδόν βέβαιο. Ξέρουμε ότι η Ανταρκτική είναι ένας χώρος στον οποίο συγκεντρώνονται με ένα μηχανισμό συγκέντρωσης οι μετεωρίτες. Γνωρίζουμε φυσικά ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που έχουν προηγούμενες χρονιές, έχει πάει η αποστολή, τις έχει εξερευνήσει, έχει δει ότι έχουν αυξημένη συγκέντρωση μετεωρητών. Ωστόσο, η δική μας ομάδα, 8 άτομα, αποτελούμενα από 8 άτομα, όπου διαιρείται σε 2 υποομάδες των 4, η δική μου λοιπόν υποομάδα πήγε σε 3 περιοχές που δεν είχε ξαναπατήσει το πόδι του μέλος της αποστολής ANSMET στο παρελθόν. Και έτσι πήγαμε για να ανακαλύψουμε νέες θέσεις συγκέντρωσης μετεωρητών. Η άλλη ομάδα, η άλλη τετράδα, πήγε σε μια θέση η οποία ήταν ήδη γνωστή από το παρελθόν για την αυξημένη συγκέντρωση μετεωρητών. Έτσι έχουμε ουσιαστικά ένα μείγμα 2 υποομάδων, όπου η μία πηγαίνει σε κάτι εντελώς καινούριο ψάχνοντας και η δεύτερη πηγαίνει σε περιοχές που έχει ήδη ξαναπάει το ANSMET με σκοπό να συλλέξει περισσότερους μετεωρίτες. Εμείς συνολικά ως ομάδα ανακαλύψαμε 263 μετεωρίτες. 263. Στις αποσκευές σας τι βρέθηκε? Στις αποσκευές μας, θα έλεγα, βρέθηκαν δείγματα τα οποία έχουν προέλθει από άλλους αστεροειδείς, όπως είναι ο αστεροειδής Βέστα. Επίσης είχαμε την χαρά να ανακαλύψουμε έναν μετεωρίτη, ο οποίος είναι πραγματικά πολύ παλιάς ηλικίας, 4,57 δισεκατομμυρίων ετών, και γνωρίζουμε ότι είναι ένα από τα πιο πρώιμα υλικά που μπορεί αυτή τη στιγμή κάποιος να βρει. Ένα κομμάτι από αυτό το υλικό ήδη το μελετάμε στα δικά μας. Είναι ο μετεωρίτης στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν κάποια σημαντικά ορυκτά? Είναι αυτή η περίπτωση? Είναι μετεωρίτης όπου τον μελετάμε αυτή τη στιγμή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στο εργαστήριό μας, εργαστήριο ορυκτολογίας και γεωλογίας, και βρέθηκαν ορυκτά τα οποία έχουν σχηματιστεί σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 1400 με 1500 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το συμπέρασμα είναι σημαντικό για ποιους λόγους? Είναι σημαντικό γιατί μελετώντας τα ορυκτά και το πότε αυτά σχηματίζονται,
μπορούμε να λύσουμε το puzzle της δημιουργίας και εξέλιξης του ηλιακού μας συστήματος, έτσι για τα συγκεκριμένα ορυκτά από το συγκεκριμένο μετεωρίτη, όπου είναι ο μόνος που βρέθηκε στον παγετώνα Άμουντσεν, ένας ιστορικός παγετώνας προς τιμήν του πρώτου ανθρώπου που έφτασε στον Νότιο Πόλο. Μελετώντας λοιπόν αυτά τα ορυκτά, μπορούμε να πάμε πίσω στον χρόνο, θεωρητικά, και έτσι να κάνουμε μια αναδόμηση της πρώιμης ιστορίας του ηλιακού μας συστήματος. Οπότε τα υλικά αυτά που έχουν σχηματιστεί σε αυτές τις θερμοκρασίες των περίπου 1500 βαθμών Κελσίου μας δείχνουν ότι δημιουργήθηκαν από ένα αυτό που λέμε καυτό αέριο, το ηλιακό νεφέλωμα, το οποίο σιγά σιγά ψύχονταν και έτσι δημιουργόνταν, καθώς ψύχονταν αυτό το αέριο, στερεά. Τα πρώτα στερεά λοιπόν που δημιουργούνται στο ηλιακό μας σύστημα είναι τα ορυκτά που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή την τύχη να συναντούμε σε ένα τέτοιο μετεωρίτη, έναν ανθακούχο χονδρίτη όπως τον λέμε. Η συγκεκριμένη έρευνα δίδεται με την άδεια της, γίνεται με την άδεια της NASA. Και αν ναι, αν σας ζητηθούν κάποια συμπεράσματα στο μέλλον να αποσταλούν. Σωστά. Καταρχάς, για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε ένα τέτοιο δείγμα, θα πρέπει να έχουμε ήδη υποβάλει μια ερευνητική πρόταση προς την NASA, η οποία αν τελικώς γίνει δεκτή, τότε ναι, έχουμε την δυνατότητα να μελετήσουμε αυτό το δείγμα. Έτσι έκανα και εγώ, έστειλα μια ερευνητική πρόταση, μια μικρή πρόταση, έγινε δεκτή και έτσι έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη αυτού του δείγματος εδώ και περίπου 3-4 μήνες. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών ήδη έχουν δημοσιευθεί στο συνέδριο της NASA τον προηγούμενο Μάρτη, τον Μάρτη του 2020 που μας πέρασε, και φιλοδοξούμε φυσικά να έχουμε πλήρη αυτό που λέμε επιστημονική δημοσίευση μέσα στο έτος που διανύουμε, το 2021. Είναι επίσης σημαντικό το ότι αυτή η διαδικασία δεν σταματάει. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα έλαβα ένα δείγμα το οποίο είχα αιτηθεί να το λάβω εδώ και περίπου ένα χρόνο, από το Φλεβάρι του 20. Ένα δείγμα το οποίο φιλοξενεί ένα ορυκτό το οποίο μας δείχνει σχηματισμό σε συνθήκες υπερβολικά υψηλών πιέσεων, αυτό που λέμε 18 γιγαπασκάλ, πολύ ψηλές πιέσεις, και μελετώντας το μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με την δυναμική των αστεροειδών στο διάστημα. Οι μετεωρίτες έχουν χαρακτηριστεί και από πολλούς συναδέλφους σας ακαδημαϊκούς ως ένα δώρο του διαστήματος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτόν τον όρο. Ναι, σωστά. Είναι κάτι το οποίο και εγώ πολλές φορές λέω και χρησιμοποιώ ως όρο. Είναι ένα υλικό το οποίο σε εισαγωγικά είναι φθηνό, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να καταναλώσουμε εκατομμύρια δολάρια για να πάμε σε έναν άλλο πλανήτη ή ένα δορυφόρο ή κάτι τέτοιο. Αρκεί να πάμε είτε στην Ανταρκτική είτε σε κάποιο άλλο μέρος της γης, να συλλέξουμε τους μετεωρίτες και από εκεί πέρα να τους μελετήσουμε στα εργαστήριά μας. Οπότε, σε εισαγωγικά, η φύση μας δίνει το δικαίωμα απλόχερα να μελετήσουμε τα πρώιμα συστατικά της. Κύριε Μπαζιώτη, η αίσθηση και γενικότερα το συνέστημα ενός Έλληνα επιστήμονα που βρίσκεται στην Ανταρκτική, ποιο είναι? Είναι καταρχάς μοναδικό. Ειδικά την ώρα που πετάς με το αεροπλάνο από Νέα Ζηλανδία προς τη βάση Μακμερντό, δηλαδή την πρώτη βάση που συναντούμε στην Ανταρκτική, είναι μοναδική. Εγώ τουλάχιστον ακολούθησα μια πορεία από την Ελλάδα στην Αμερική, στη Νέα Ζηλανδία και ακολούθως προς την Ανταρκτική. Μόλις φτάνεις και πετάς πάνω από τα βουνά της Ανταρκτικής, είναι κάτι μοναδικό. Είναι ακριβώς ένα συνέστημα το οποίο φυσικά δεν είναι εύκολο να το περιγράψει κάποιος, αν δεν το ζήσει. Είναι μια περιοχή στην οποία πραγματικά είναι μοναδική περιοχή του πλανήτη μας, όπου μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει έρευνα σε έναν τόπο στον οποίο δεν υπάρχει, τουλάχιστον έως και σήμερα, κάποια αξίωση από κάποια χώρα όσον αφορά την εκμετάλλευσή της. Η εγκατάστασή σας εκεί είχε δυσκολίες? Οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες, με την έννοια ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί στο υψόμετρο, γιατί εμείς ενώ πηγαίνουμε στην κεντρική βάση για ένα κομμάτι εκπαίδευσης, από εκεί και πέρα μεταφερόμαστε κοντά στο Νότιο Πόλο, σε ένα υψόμετρο περίπου 2.500 μέτρων, σε θερμοκρασίες που φτάνουν τους -35-40 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση του κρύου που ξεπερνάει τους -45 βαθμούς Κελσίου, με αέρα πολλές φορές να ξεπερνάει τα 10-12 μποφόρ. Έτσι, όταν δουλεύεις σε αυτές τις συνθήκες, γιατί εμείς ψάχνουμε μετεωρίτες, είτε πεζοπόρα, περπατώντας δηλαδή, είτε πάνω σε snowmobile, κινούμενοι, καλύπτοντας πολύ μεγάλες αποστάσεις. Φανταστείτε ότι για περίπου 6 εβδομάδες που παραμείναμε κοντά στο Νότιο Πόλο, στις σκηνές, καθημερινά δουλεύαμε ανακαλύπτοντας νέες περιοχές, καλύπτοντας περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα απόστασης με τα snowmobile, με τα χιονοχήματα. Οι συνθήκες γενικά είναι δύσκολες, ειδικά όταν έχεις ένα πεδίο το οποίο είναι πραγματικό. Εκεί δεν είναι ούτε ταινία, ούτε
είσαι κοντά σε, για παράδειγμα, σε κάποιο νοσοκομείο ή κάτι σχετικό. Κίνδυνος υπήρξε. Αυτό ακριβώς λέω. Αν σου συμβεί κάτι, ξέρεις ότι απέχεις κατά μέσο όρο 2 με 3 ημέρες με το αεροπλάνο για να πας στην κοντινότερη οργανωμένη νοσοκομιακή μονάδα. Δεν συνέβη κάτι ωστόσο. Δεν υπήρξε κάποιο τραυματισμό, κάτι. Υπήρξαν κάποιοι μικροτραυματισμοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι οποίοι βεβαίως δεν ήταν αρκετοί για να μπορούσαν να σταματήσουν την αποστολή. Αλλά τραυματισμοί υπήρξαν από τουλάχιστον 2 μέλη της ομάδας. Υπάρχει γενικά δυσκολία στο να κινηθείς πολλές φορές στους πάγους της ανταρκτικής, καθώς πολλές φορές είναι σπασμένοι, έχουν τις λεγόμενες κρεβάσες, είναι κάποιες ρογμές στον πάγο, όπου το πλάτος τους μπορεί να ξεπεράσει τα 2 μέτρα και το βάθος περισσότερο από 6 με 8 ή και 10 μέτρα. Επομένως, εκεί όταν περνάς πάνω από αυτές τις ρογμές, είτε πεζοπόρα είτε με τους snowmobile, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και κάποιες φορές και τύχη, θα έλεγα. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον Γιάννη Μπαζιώτη ποιο είναι? Στην παρούσα φάση, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, οργανώνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό workshop αρχές Απρίλη, είναι διεθνές, όπου θα είναι ένα διεθνές σχολείο. Ήδη έχουμε 100 περίπου 40 συμμετοχές από όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, με φοιτητές διαφορετικών βαθμίδων. Αυτό είναι βραχυπρόθεσμα. Από εκεί πέρα, βραχυμεσοπρόθεσμα, συνεχίζεται η μελέτη μετεωρητών. Μέσα στη χρονιά αναμένεται να έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική επιστημονική δημοσίευση στο Nature Communications, εξαιρετικό περιοδικό του οίκου Nature. Από εκεί πέρα, μακροπρόθεσμα, σίγουρα υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία σχετίζονται με την Ανταρκτική, τα οποία σίγουρα, αν είμαστε τυχεροί, θα υλοποιηθούν στο μέλλον. Στο μέλλον. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ από Κρήτη. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.